Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Λαμπριανίδη. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Κύριε Λαμπριανίδη, μας ακούτε? Καλό Λοιπόν, είναι μεσημέρι, τηλεφωνική. Σας ακούω. Ναι. Κύριε Λαμπριανίδη. Παρατηρούμε κάτι που είναι πολύ ενοχλητικό, διότι πρώτα γίνεται σπατάλη δημόσιων πόρων να κατασκευάζουμε έργα με σχεδιασμό που ανήκει σε άλλη εποχή. Και κύριε Λαμπριανίδη, μας είπε ο κύριος εκεί, δεν ήταν εξουσιοδοτημένος ο άνθρωπος, τη δουλειά του κάνει. Εντοπίστηκε το πρόβλημα. Κάνουμε λάθη, λέει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι χθες εσείς αναρτήσατε αυτές τις φωτογραφίες και έτσι εντοπίστηκε το πρόβλημα. Ιδάλλως ήταν εντάξει. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν λάθος και ότι δεν ήταν οδηγίες να μπουν έτσι στη στήλη, γιατί με παρόμοιο τρόπο βλέπουμε σε πολλά σημεία να γίνονται τα έργα τα καινούργια. Δεν είναι το μόνο σημείο που έχουμε εντοπίσει και είμαι σίγουρος ότι αύριο δεν θα μετακινηθούν όλοι οι στήλοι, διότι κάποιοι στήλοι είναι ενωμένοι κάτω στο πάτωμα με υποδομές ηλεκτρισμού, είτε αφορά τη διάβαση πεζών, είτε αφορά τον οδικό φωτισμό. Και εμείς θέλουμε όλοι να μετακινηθούν. Όλοι οι στήλοι πρέπει να είναι πίσω από το πεζοδρόμιο και υπάρχουν τα παραδείγματα. Αν πάτε έξω από το τμήμα δημοσίου έργων, υπάρχει στήλος για δημόσια έργα που είναι τοποθετημένο σωστά. Είναι αυτό που δείχνουμε και εμείς τώρα. Είναι ακριβώς. Που είναι στο πλάι και έρχεται από πάνω έτσι με μια επέκταση και μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Στο παρελθόν, όταν είχαμε γύρει το θέμα, είχαμε πάρει δέσμευση από τα δημόσια έργα ότι όλοι οι στήλοι θα μπαίνουν πλέον με αυτόν τον τρόπο, το οποίο δεν συμβαίνει. Και ακόμα και με τις κάμερες που καταγράφουν τις τροχαίες παραβάσεις, τοποθετούνται στη μέση του πεζοδρομίου. Αυτό πέρα από εμπόδια σε άτομα σε τροχοκάθισμα και τυφλούς, δημιουργεί και αυξημένο κίνδυνο να χτυπηθούν από αυτοκίνητα όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Ενώ αν τοποθετούνται πιο πίσω, είναι και πιο ασφαλισμένες οι υποδομές για τις οποίες πληρώνουμε πολλά λεφτά. Ναι. Και δεν μπορούμε να ανεχτούμε να γίνονται έργα και μετά, αν τα δούμε, να διορθώνουν. Ναι. Όχι. Πρέπει να γίνονται και με τα λεφτά του φορολογούμενου, κύριε Λαμπριανίδη, όλα αυτά. Ακριβώς. Το εξήλωσε ξανά από την αρχή όλες οι υπηρεσίες. Είπατε κι εσείς, θα έρθει και η ηλεκτρική και όλα όσα έτσι χρειάζονται για να τοποθετηθούν. Τώρα, ποιο αρμόδιοτητα είναι, ποιος είναι ο υπεύθυνος? Τα δημόσια έργα θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνοι και πρέπει να τοποθετηθούν. Ναι. Και τα δημόσια έργα λένε ότι εδώ θα γίνει ένα νέο πεζοδρόμιο. Και γίνεται αυτό που γίνεται, διότι είδαμε ότι υπάρχουν και τα κίτρινα με τα κυφτώματα που είναι για τους τυφλούς. Ο τρόπος, ο σχεδιασμός, η τοποθέτηση, γιατί βλέπουμε εδώ ένα υπέροχο θέαμα. Είναι ο στήλος μες στη μέση, εκείνη η κίτρινη γραμμή για τους τυφλούς. Γίνεται μια παράκαμψη να προσπεράσει τον στήλο. Καλή τους ώρα το σκέφτηκα, να μην διάλογο. Και προχωράει. Όλα αυτά ποιο σχεδιασμός είναι? Διότι είδαμε και εκείνες τις πολυτελεατοροδίδες στη Λεμεσό που ήταν εκείνο που τις έκανε. Είχε δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Λοξοδρόμησε σιγά τα αυγά. Κοιτάξτε, αν οι εργολάβοι κάνουν άλλα πράγματα αυτά που τους λένε τα δημοσία έργα, πάλι είναι πρόβλημα των δημοσίων έργων να κάνουν καλύτερη δουλειά. Ναι, δεν λέω. Απλά ναι, να δούμε τα στάδια. Όμως το θέμα είναι να υπάρχουν προδιαγραφές σωστές από την αρχή, ξεκάθαρες και παντού να είναι οι ίδιες. Ξαναλέω ότι βλέπουμε και αλλού νέα έργα με παρόμοια προβλήματα και ακόμα και οι κάμερες τροχέας. Ναι. Εννοείται οι κινητές που τις τοποθετούν μέσα στα. Όχι, όχι, οι ακίνητες. Αν πάμε στα φώτα στην γρήβα τη γενή, είναι τοποθετημένη η στήλη στη μέση του πεζοδρομίου. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί. Και είναι ένα θέμα που φέρει τον τίτλο, αν θέλετε, κοινή λογική. Αλλά μας απασχολεί. Είναι κοινή λογική. Και είναι και η πιο σοφή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, επιτέλους. Ναι. Διότι λέτε, δεν είναι ότι θα πάρεις από το οικόπεδο του άλλου και θα κάνει θέμα, αν από εκεί που εφάπτει το πεζοδρόμιο με το οικόπεδο. Ξεκινάει από εκεί ο στήλος και έρχεται πάνω και κάνει μια κλίση και να φωτίζει. Ακριβώς. Και να κάνει τη δουλειά του ότι είναι μέσα στη μέση του πεζοδρομίου τώρα. Και σημειώστε τα πεζοδρόμια μας. Είναι σχετικά μικρά. Δεν είναι 2,5 μέτρα για να πούμε ότι ένα στήλος σε κάποιο σημείο δεν δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο. Ναι. Είναι στενά πεζοδρόμια και ένα στήλος θα κάνει ακόμα πιο στενά. Μα ένα τροχοκάθισμα, όπου και να ήταν, σε όποια πλευρά του και να προσπαθούσε από τη μια ή την άλλη πλευρά του, θα πέφτει στον δρόμο μετά. Ή θα χτυπήσει πάνω στο στήλο, όπως και ο τυφλός. Ναι. Που θα περπατά με το μπαστούνι και θα χτυπήσει με τους ώμους του πάνω στο στήλο. Ναι. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, να δούμε πώς θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Και όποιος έχει ό,τι βλέπει τέτοιο, είναι και αυτή τώρα το application, το Fix CY, αν έχει να κάνει κιόλας. Αλλά σε κάθε περίπτωση και οι τηλεθεατές, όλοι μας είμαστε έτσι ελεγχτές των δρόμων κλπ. Και για μας και για τους ανθρώπους με αναπηρίες που διακινούνται και χρειάζονται ακριβώς το πεζοδρόμιο τους, διότι είναι πεζοδρόμιο. Δεν είναι πασαλοδρόμιο, δεν είναι. Ναι, ναι.
Ναι. Αγαπητή Κάτια, θέλω να πω κάτι σημαντικό. Η αναπηρία σε μεγάλο βαθμό είναι κοινωνική κατασκευή, γιατί εμείς δημιουργούμε ένα περιβάλλον εχθρικό προς τα άτομα με αναπηρίες που δεν είναι προσβάσιμο ισότιμα για όλους τους πολίτες. Και επιτέλους πρέπει να κατασκευάζουμε και να σχεδιάζουμε σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και ευχαριστούμε έτσι που το αναδείξατε και εμείς με τη σειρά μας και θα το παρακολουθούμε. Και αυτό και άλλους δρόμους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.